Καλώς ορίσατε στην σημερινή παρουσίαση. Καλησπέρα σε όλους σας. Ελπίζω να είσαστε όλοι καλά. Σήμερα θα ξεκινήσουμε με τα νέα αρχικά και μετά θα πάμε στα νέα που έχουν τα τελευταία νέα της εταιρείας και μετά θα πούμε και μερικά πράγματα για την προσφορά η οποία ίσχυε ακόμα. Και οπότε ας ξεκινήσουμε με τη σημερινή μας παρουσίαση. Ονομάζομαι Βίτσου Μαρία και κάνω τις παρουσιάσεις κάθε Τρίτη στις 8 η ώρα. Ελπίζω να ακούγομαι καλά. Και ας ξεκινήσουμε τη σημερινή μας παρουσίαση. Βλέπουμε εδώ πέρα, στον φόντο μας, ένα πινάκα, τον οποίο φιλοτέχνησε ένας καλλιτέχνης επιστημονικής φαντασίας πριν από 100 χρόνια, και σε αυτό το πινάκα απεικόνισε το κόσμο του μέλλοντος όπως ο ίδιος τον φανταζόταν πριν από 200 χρόνια. Όπως το φανταζόταν μάλλον 200 χρόνια αργότερα από την δικιά του εποχή, λάθος δικό μου. Προέβλεψε λοιπόν ότι τα οχήματα θα κινούνταν πάνω από το έδαφος σε ελαφρύες γραμμές, τις οποίες μπορείτε να διακρίνετε σε αυτό το πίνακα. Και επίσης ο καλλιτέχνης προέβλεψε με ακρίβεια την κατάρρευση των μεταφορών στη γη. Έκανε όμως λάθος με διαφορά 100 χρόνων, διότι πλέον αυτή είναι η δικιά μας πραγματικότητα στους δρόμους, καθώς και σε λιμενικές περιοχές. Όμως όλα αυτά τα μέσα μεταφοράς, εκτός το ότι έχουν βοηθήσει αρκετά τη καθημερινότητά μας, έχουν και κάποια μειονεκτήματα που βλέπουμε πως κάποια από αυτά είναι η υπερφόρτωση δικτύων μεταφορών και η έλλειψη ασφάλειας. Προχωράμε στο επόμενό μας πρόβλημα, το οποίο είναι η μόλυνση του περιβάλλοντος, που ίσως είναι και το κυριότερο πρόβλημα στη λίστα μας, διότι ο άνθρωπος όταν κατασκευάζει δρόμους κάνει εισβολή στη φύση. Η φύση όμως έχει, όπως ξέρετε, τη δικιά της ροή ύπαρξη και προσπαθεί παρόλα αυτά να αντισταθεί στον άνθρωπο. Ξέρουμε όμως ότι ο άνθρωπος είναι επίμονος, είναι φιλόδοξος και όλα αυτά τον κάνουν να ξεχνά πως ο ίδιος καταστρέφει το κόσμο μέσα στον οποίο ο ίδιος ζει. Το καύσιμο που χρησιμοποιεί ο άνθρωπος είναι δηλητήριο για την φύση και ας μην ξεχνάμε ότι τα οχήματα εκπέμπουν μεγάλη ποσότητα καυσαερίων, τα οποία καυσαέρια φυσικά με την σειρά τους μολύνουν το περιβάλλον και προκαλούν διάφορα καιρικά φαινόμενα, όπως για παράδειγμα το φαινόμενο της οξύνης βροχής. Το επόμενο μας πρόβλημα σε αυτή τη λίστα, το οποίο βλέπουμε, είναι η μεγάλη κατανάλωση ενέργειας. Η μετάβαση των σύγχρονων μεταφορών στην ηλεκτρική ενέργεια δεν θα λύσει το πρόβλημα του περιβάλλοντος, επειδή όταν συνδέουμε το αυτοκίνητό μας με μια μπρίζα, το συνδέουμε με σταθμούς παραγωγής ενέργειας που λειτουργούν με την καύση των ορυκτών καυσίμων. Όμως, κατά τη διάρκεια της καύσης, όπως σίγουρα ξέρετε, απελευθερώνονται διάφορα επικίνδυνα αέρια, τα οποία επίσης μολύνουν το περιβάλλον μας. Ένας τρόπος για να βγούμε από αυτή την κατάσταση είναι φυσικά η κατασκευή αυτοκινήτων που λειτουργούν με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας. Επομένως, ο επόμενος στόχος μας είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Σε διαφορετικά χρόνια, με διαφορετικούς τρόπους, οι άνθρωποι προσπάθησαν να σηκώσουν την μεταφορά από την επιφάνεια της Γης στο λεγόμενο δεύτερο επίπεδο, διότι σε αυτό το επίπεδο δεν υπάρχουν προβλήματα σχετικά με την τοποθέτηση των δρόμων ανάμεσα σε λάκκους, χαράνδρες, ποτάμια, δάση και άλλα φυσικά εμπόδια, αλλά κατέληξαν στην κατασκευή του ίδιου του δρόμου τοποθετημένου σε τεράστιους πυλώνες. Φυσικά, σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη και την τεράστια κατανάλωση υλικών. Οι πρώτες προσπάθειες για την κατασκευή ενός ανάποδου δρόμου, σαν αυτό που βλέπετε εδώ, έγινε τον περασμένο αιώνα στην Γερμανία και έχουμε και κάτι παρόμοιο, το οποίο βρίσκεται στις μέρες μας στην Κίνα. Το τραμ με τροχού στην οροφή διαφέρει από το τραμ του εδάφους, στο ότι καταλαμβάνει λιγότερο χώρο στο έδαφος, το οποίο είναι και η μόνη διαφορά με το απλό τραμ που χρησιμοποιούμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Βλέπουμε εδώ, στην αριστερή εικόνα, το τελεφερίκ και δεξιά
σε αυτές τις εικόνες έχουμε τα εναέρια βαγόνια. Αυτά τα μέσα μεταφοράς δεν έχουν την δικιά τους μηχανή, αλλά σέρνονται από ένα σχοινί, από ένα σχοινί και δεν είναι ανεξάρτητες μεταφορές. Και εδώ βλέπουμε ένα απόσπασμα του Γενικού Σχεδιαστή των Τεχνολογιών Χορδής Skyway, Ανατόλη Ιουνίτσκι, που μας λέει πως δημιουργούμε μια βιομηχανία μεταφορών και υποδομών που δεν υπολείπεται σε τίποτα αυτής των αεροπορικών, σιδηροδρομικών και οδικών μεταφορών. Αυτή είναι η μεταφορά που προέβλεψε ο καλλιτέχνης της επιστημονικής φαντασίας. Είναι η υπέργεια μεταφορά, δηλαδή η μεταφορά του δεύτερου επίπεδου. Τις τεδομένες χορδές, όπως σίγουρα ξέρετε, ο άνθρωπος τις χρησιμοποιούσε εδώ και πολύ καιρό, δεν είναι κάποια καινούρια εφεύρεση. Και εδώ βλέπουμε τις διάφορες χρησιμότητες που μπορεί να μας προσφέρει μια χορδή. Με τον ίδιο τρόπο λειτουργούν και οι δομές της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Τα σύρματα στήριξης που στηρίζουν τις σύγχρονες γέφυρες μπορούν να χρησιμεύσουν ως βάση για τη δομή της γραμμής της μεταφοράς χορδής. Και εδώ βλέπουμε τη διατομή της σιδηροτροχιάς χορδής, όπου μπορούμε να διακρίνουμε τις δέσμες από σειρματόσχοινα ή αλλιώς χορδές. Κάτω από τις χορδές έχουμε το υλικό πλήρωσης, γύρω από το εσωτερικό έχουμε το σώμα της σιδηροτροχιάς και πάνω από όλο αυτό έχουμε την κεφαλή της σιδηροτροχιάς. Λόγω της ανθεκτικότητας των στηριγμάτων και του εδάφους των σιδηροτροχιών, το σύστημα μεταφοράς Skyway είναι ανθεκτικό σε πλημμύρες, κατορρυσίες, τσουνάμι, σεισμούς και άλλες φυσικές καταστροφές, καθώς ακόμα και τρομοκρατικές ενέργειες. Η τοποθέτηση της μεταφοράς χορδών πάνω από το έδαφος θα βοηθήσει επίσης να γίνουν και οι καθημερινές διαδρομές μεταφοράς πιο γρήγορες και ασφαλείς για τους επιβάτες, αλλά και πιο ασφαλείς για το περιβάλλον. Υπάρχουν 5 τύποι κατασκευών τροχιάς σε λειτουργία στο Κέντρο Τεχνολογίας στην Λευκορωσία και τώρα θα σας πω τα πλεονεκτήματα που έχει το καθένα από αυτά. Βλέπουμε εδώ στο το πρώτο μας όχημα, το οποίο είναι το ευέλικτο. Τα κύρια χαρακτηριστικά της ευέλικτης δομής τροχιάς είναι η απλή κατασκευή και το μικρό βάρος της. Αυτό καθιστά δυνατή την κατασκευή τροχιών σε περιοχές με δύσκολο έδαφος, καθώς και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η ευέλικτη δομή τροχιάς αποτελείται από λίγα στοιχεία, αλλά διατηρεί ταυτόχρονα υψηλό επίπεδο λειτουργικότητας. Μία τέτοια πίστα θα ήταν μία από τις πιο προσιτές λύσεις για υπηρεσίες μεταφοράς. Το επόμενο μας όχημα είναι το υπερελαφρύ. Η βάση της εξαιρετικά ελαφριάς δομής τροχιάς είναι σφυροειδής σωλήνας με σύρμα από χάλιβα υψηλής αντοχής στο εσωτερικό. Χάρη στην απρόσκοπη ένωση, οι ράγες τοποθετούνται εύκολα και η απλή κατασκευή εξασφαλίζει χαμηλό κόστος κατασκευής. Μακροπρόθεσμα, η πολύ ελαφριά δομή τροχιάς θα μπορούσε να είναι μια εναλλακτική λύση για τα τελεφερίκ. Σε σύγκριση με αυτές, οι σπυροειδείς ράγες σωλήνων είναι ευκολότερο να κατασκευαστούν και φθηνότεροι στην συντήρηση. Το επόμενο μας όχημα είναι το μιάκαμπτο. Το χαρακτηριστικό γνώρισμα της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς είναι η ευελιξία και η καλή ικανότητα πόρτωσης. Σε αυτή την πίστα δοκιμάζονται και άλλα διάφορα μοντέλα, όπως το Unicont, το Unibus, το Unitrack και το Unibike. Το 2018, οι μηχανικοί του έργου αναβάθμισαν τη δομή της ημιάκαμπτης δομής τροχιάς για να μπορέσει να μεταφέρει βαρύτερα μέσα μεταφοράς. Το μέγιστο φορτίο έχει αυξηθεί από 4 σε 6 τόνους ένα όχημα. Εδώ έχουμε το άκαμπτο. Αυτή η δομή τροχιάς έχει σχεδιαστεί για αστικές και μεταφορές υψηλής ταχύτητας. Η πίστα επιτρέπει την επίτευξη ταχύτητας που φτάνει έως και τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Τα οχήματα μπορούν να κινούνται κατά μήκος της άκαμπτης δομής τροχιάς ταυτόχρονα πάνω και κάτω. Αυτό εξοικονομεί την κατασκευή μιας πρόσθετης πίστας. Και εδώ έχουμε το τελευταίο μας, που είναι το φορτίο. Στη δομή της εμπορευματικής γραμμής, οι μηχανικοί του έργου τόνισαν την δύναμη της κατασκευής.
Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να παρέχεται μεγαλύτερος όγκος κίνησης. Η διαδρομή στο κένο δοκίμων της Λευκορωσίας είναι κυκλωμένη και συνδεδεμένη με τη Unitrans, που είναι μια μεταφορά εμπορευμάτων τύπου ζώνης. Οι αυτόματοι σταθμοί φόρτωσης και εκφόρτωσης συμπληρώνουν επίσης την δομή της τροχιάς. Ο εφευρέτης και γενικός σχεδιαστής των τεχνολογιών χορδής Ανατόλη Γιουνίτσκι έχει αφιερώσει σε αυτό το έργο πάνω από 40 χρόνια. Ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε μέχρι στιγμής που έχετε παρακολουθήσει αυτή την παρουσίαση είναι για το πώς μπορεί η μεταφορά χορδής να λύσει τα προβλήματα του σύγχρονου κόσμου. Έχει φυσικά πιο αποδοτικούς κινητήρες σαν μια πιο καινούρια τεχνολογία, αλλά σε αυτό το σημείο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι σε μεγάλες ταχύτητες το κύριο πρόβλημα της κατανάλωσης καυσίμου είναι φυσικά η αντίσταση του αέρα. Το τροχείο υλικό της μεταφοράς χορδής δεν έχει όμως προβλήματα σχετικά με τις αναταράξεις του αέρα στη γη. Επίσης, ο κινητήρας μεταφοράς χορδών χρησιμοποιεί ηλεκτρική ενέργεια και δεν κάνει επιβλαβείς εκπομπές στην ατμόσφαιρα, κάτι που είναι πολύ σημαντικό, καθώς μέχρι στιγμής έχουμε ήδη αναφέρει και τονίσει αρκετές φορές για το πόσο πολύ μας ενδιαφέρει το όχημά μας να είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Είναι 3 φορές πιο αποδοτικός από έναν κινητήρα εσωτερικής καύσης και φορτίζεται από φιλικά προς το περιβάλλον ήδη ενέργειες, την αιωλική, την ηλιακή και τη γεωθερμική ενέργεια. Η τοποθέτηση του οχήματος πάνω από το έδαφος επιτρέπει επίσης και την βελτίωση της αεροδυναμικής του απόδοσης κατά τουλάχιστον 2 φορές περισσότερο και επομένως την αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας. Μία περιψωμένη αερογέφυρα μπορεί επίσης να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε έδαφος, από ροσιρές έως ερήμους, ακόμη και ζούγκλες. Το μόνο που χρειάζεται είναι να εγκατασταθούν τα στηρίγματα και έτσι εκατομμύρια εκτάσεις εύχορης γης κάτω από τις γραμμές θα παραμείνουν ανέγχυτες, θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη γεωργία ή ακόμα και για άλλες ανθρώπινες δραστηριότητες. Κάθε στοιχείο του συστήματος μεταφοράς χορδών παίζει σημαντικό ρόλο και η τοποθεσία πάνω από το έδαφος δεν είναι απλώς μια κίνηση σχεδιασμού, αλλά είναι και μια λύση μηχανικής που δικαιολογείται από τεχνολογικά πλεονεκτήματα. Εδώ βλέπουμε τα υπολογισμένα δεδομένα δύο τύπων μεταφοράς στο δεύτερο επίπεδο. Το πρώτο μας όχημα το οποίο προορίζεται για μικρότερες αποστάσεις, παίρνει 14 άτομα και φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, και το άλλο μας όχημα, το οποίο είναι για μεγάλες αποστάσεις, παίρνει 6 άτομα και φτάνει τα 500 χιλιόμετρα την ώρα. Άλλο ένα ερώτημα το οποίο ίσως να έχετε είναι για το πώς εξασφαλίζεται η ασφάλεια των επιβατών οι οποίοι ανεβαίνουν πάνω από το έδαφος. Εδώ έχουμε ένα διάγραμμα το οποίο μας δείχνει την επικινδυνότητα που έχει το καθένα από τα παρακάτω μέσα μαζικής μεταφοράς και βλέπουμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές. Τα οχήματα όμως στη Skyway παρατηρούμε πως έχουν το μικρότερο ποσοστό και αυτό κυρίως οφείλεται στο γεγονός ότι οι πίστες χορδών εκτείνονται από 4 έως και 15 μέτρα πάνω από το έδαφος, που αυτό αποτρέπει τείχον σύγκρουση με άλλα οχήματα, ζώα ή ακόμα και ανθρώπους και φυσικά μειώνει δραματικά τον αριθμό των ατυχημάτων. Η περιοχή γύρω από τους δρόμους της σειράς θα παραμείνει επίσης ανέγκυχτη, που σημαίνει ότι τα υδάτινα σώματα και τα φυσικά οικοσυστήματα θα διατηρηθούν, που και αυτό με τη σειρά του είναι πολύ σημαντικό, καθώς όπως ξέρετε, για την κατασκευή ενός σύγχρονου δρόμου είναι απαραίτητο να μετακινηθούν τεράστιες μάζες εδάφους ή ακόμα και να γίνουν εκρήξεις σε βράχους. Η υπέργεια μεταφοράς χορδής λύνει αυτά τα προβλήματα, καθώς δεν χρειάζονται να παρθούν τέτοια μέτρα. Εδώ έχουμε τη σύγκριση Skyway με τα υπάρχοντα μέσα μεταφοράς. Τώρα θα ακολουθήσουν διαγράμματα
που θα βασιστούν πάνω σε αυτά τα εικονίδια και θα τα αναλύσουμε ένα-ένα. Εδώ βλέπουμε το πρώτο μας διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με τις κεφαλούχες δαπάνες. Το μεγαλύτερο ποσοστό το έχει το όχημα το οποίο λειτουργεί με μαγνητική αιώρηση. Και παρατηρούμε κατευθείαν πως το δικό μας όχημα έχει το μικρότερο ποσοστό, το οποίο συνεχίζει να διατηρεί και σε αυτό το διάγραμμα που είναι σχετικά με τους λειτουργικές δαπάνες και να έχει αρκετά μεγάλη διαφορά με τα υπόλοιπα μέσα μαζικής μεταφοράς. Σε αυτό όμως το διάγραμμα που είναι με τη περιβαλλοντική μόλυνση, παρατηρούμε πως το μεγαλύτερο ποσοστό το έχουν οι οδικές μεταφορές, οι οποίες, άμα θυμάστε, τις είδαμε νωρίτερα σε ένα άλλο διάγραμμα που ήταν σχετικά με την επικινδυνότητα, παρένθεση ατυχήματα. Μας βγάζει ουσιαστικά αυτό σε ένα συμπέρασμα ότι οι οδικές μεταφορές δεν είναι επικίνδυνες μόνο για το περιβάλλον, αλλά και για μας, καθώς έχουν και εδώ και εκεί το μεγαλύτερο ποσοστό. Τα οχήματά μας όμως διατηρούν το μικρότερο ποσοστό, ως τα πιο οικολογικά και φιλικά προς το περιβάλλον οχήματα και είναι εμφανής, όπως είπα, αυτή η μεγάλη διαφορά σχετικά με τις οδικές μεταφορές. Τώρα, σύμφωνα με αυτό το διάγραμμα, το οποίο είναι σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας, το τελεφερίκ κάνει τη μεγαλύτερη κατανάλωση. Μετά από αυτά βλέπουμε άλλα μέσα μεταφοράς όπως το όχημα μαγνητικής αιώρησης, βλέπουμε το αεροπλάνο, τα δικά οχήματα, το σιδηρόδρομο και τέλος τα οχήματα της Skyway. Στη μεταφορική ικανότητα έχουμε το δικό μας όχημα, το οποίο έχει το μεγαλύτερο ποσοστό ως το πιο ικανό μεταφορικό μέσο. Και βλέπουμε πως με μικρή διαφορά ακολουθεί το μετρό και με μεγάλη διαφορά το τραμ. Και τώρα σε αυτό το τελευταίο διάγραμμα παρατηρούμε πως το όχημά μας είναι σχεδόν τόσο γρήγορο όσο και το αεροπλάνο και αν μετρήσουμε το χρόνο που θέλουν οι επιβάτες για να επιβιβαστούν, τότε σίγουρα το όχημά μας κατοχυρώνει την πρώτη θέση ως το πιο γρήγορο, οικονομικό και ασφαλές μεταφορικό μέσο. Τώρα φεύγοντας από τα διαγράμματα, σας δείχνω και λίγο αυτές τις εκδοχές μεγάλων εμπορευματοκιβωτίων και μικρών φορτίων. Το Unicont, όπως ονομάζεται αυτό το ξεχωριστό είδος μεταφοράς, με μάζα 50 τόνων και ικανότητα μεταφοράς 35 τόνων, έχει μέγιστη ταχύτητα που φτάνει τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Πριν από την είσοδο στην αγορά, κάθε όχημα και ειδικά αυτά που συγκρίνονται με τη μεταφορά, που σχετίζονται με τη μεταφορά ανθρώπων, πρέπει να περάσουν από πολλές δοκιμές. Η τεκμηρίωση που επιβεβαιώνει ότι η μεταφορά χορδής έχει περάσει αυτές τις δοκιμές μπορεί να βρεθεί εύκολα στην ιστοσελίδα της εταιρείας. Στη δική μας παραγωγή έχουν ήδη σχεδιαστεί κατασκευαστεί 11 σύνθετα μηχανήματα, εμπορευματικά και επιβατικά, αστικά και πειραστικά, υψηλής ταχύτητας καθώς και υπερυψηλής ταχύτητας. Κοντά στο Μίνσκ βρίσκεται το ΕΚΑ Τεχναπάρκ, όπου είναι ο πρώτος χώρος δοκιμής, πιστοποίησης και επίδειξης. Κάθε χρόνο σε αυτό το μέρος διοργανώνεται το ΕΚΑ Fest και χιλιάδες επενδυτές από όλο τον κόσμο συγκεντρώνονται σε αυτό το μέρος, έτσι ώστε να δούνε με τα μάτια τους τα επιτεύγματα της εταιρείας, να ενημερωθούν σχετικά με τα πλάνα που έχει, μελλοντικά πλάνα που έχει για το έργο και φυσικά να κάνουν βόλτα με τα οχήματα τα οποία βρισκόνται σε αυτό το χώρο. Το Σεπτέμβριο του 2018 άρχισε και η κατασκευή του κέντρου καινοτομίας Skyway στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και συγκεκριμένα στο Εμμυράτο της Σάρζα. Το κέντρο καινοτομίας Skyway στην Σάρζα είναι το ερευνητικό και παραγωγικό σύμβλημα που θα γίνει η πρωτοποριακή θέση του ομίλου εταιριών Skyway κατά την είσοδό του στην αγορά της Μέσης Ανατολής καθώς και της Ασίας.
Η μεταφορά στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα θα είναι μια άλλη απόδειξη πως αυτή η τεχνολογία μπορεί να λειτουργήσει σε οποιαδήποτε κλιματική ζώνη του πλανήτη. Η τεχνολογία αυτή ενσωματώνεται εύκολα και χάρη στον απλό σχεδιασμό της, οι χορδές μπορούν να τοποθετηθούν σε πυκνοκατοικημένες πόλεις χωρίς να παρεμβαίνουν στην υπάρχουσα υποδομή. Η εταιρεία σχεδιάζει όχι μόνο την εκπώνηση των μεταφορών, αλλά υπάρχουν και έργα για οικολογικά κτίρια, καθώς και για χώμα με μοναδικές γόνιμες ιδιότητες. Και φυσικά οι γραμμικές πόλεις, οι οποίες είναι μια νέα λέξη στον πολεοδομικό σχεδιασμό. Εδώ βλέπουμε όλες αυτές τις εταιρείες και σίγουρα ένα κοινό χαρακτηριστικό που έχουν ή που μοιράζονται αυτές οι εταιρείες είναι ότι κάποτε ξεκίνησαν από το μηδέν και κανένας άνθρωπος, ίσως και λίγοι άνθρωποι, να πίστευαν ότι αυτή η εταιρεία θα έφτανε κάποια μέρα στο σημείο που βρίσκεται σήμερα. Όμως όλες αυτές οι εταιρείες έχουν φτάσει σε ένα πολύ μεγάλο σημείο σήμερα και καθημερινά χρησιμοποιούμε τα προϊόντα τους. Και έτσι και η δικιά μας εταιρεία, το κοινό που μοιράζεται με αυτές τις εταιρείες, είναι ότι και αυτή ξεκίνησε κάποτε από το μηδέν, αρχικά σαν μια ιδέα ενός επιστήμονα, μετά σιγά σιγά έγινε έργο και πλέον είναι αυτό το έργο για το οποίο ακούμε κάθε μέρα, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, κάθε χρόνο. Και σίγουρα έχει και αυτή πάρα πολλά πράγματα να προσφέρει στην ανθρωπότητα. Είναι μια πάρα πολύ υποσχόμενη εταιρεία και γι' αυτό και εσείς μην χάσετε, όσο ακόμα έχετε την ευκαιρία σας, επενδύστε. Διότι μετοχές που βγουν στο IPO δεν θα έχουν τις ίδιες τιμές, καθώς η τιμή τους θα ανεβαίνει μαζί με την αξία της εταιρείας. Και τώρα ας κάνουμε μία μικρή σύνοψη για αυτή την πρώτη παρουσίαση. Η υπέργεια μεταφορά Skyway είναι καινοτόμα, υψηλής ταχύτητας, ασφαλής, οικονομική, εύκολα προσαρμοσμένη και πάνω απ' όλα είναι φιλική προς το περιβάλλον. Διότι σκέφτεται τον άνθρωπο και παράλληλα φροντίζει και διατηρεί το πλανήτη μας. Τώρα πριν προχωρήσω στην επόμενη παρουσίαση, να υπενθυμίσω πως υπάρχει το chat όπου μπορείτε να γράψετε τις παρατηρήσεις και τις εντυπώσεις σας, οι ερωτήσεις, ό,τι θέλετε. Και προχωράμε στα νέα της εβδομάδας, που ουσιαστικά δεν είναι ακριβώς τα νέα αυτής της εβδομάδας, αλλά είναι τα τελευταία νέα που είχαμε πει και την προηγούμενη, αλλά καθώς δεν είχαμε καινούριο υλικό, θα πούμε αυτά τα νέα, τα οποία πιστεύω πως είναι σημαντικό να τα ξέρετε. Και μετά θα πούμε και για την προσφορά, στο τέλος. Όλες αυτές τις πληροφορίες για τα νέα της εβδομάδας μπορείτε να τις βρείτε στο δικό σας back office ή απλώς να μπείτε στην σελίδα της εταιρείας και από εκεί μπορείτε να τα διαβάσετε έτσι ώστε να είστε πάντα ενημερωμένοι σχετικά με τις πρόοδους και τα νέα της εταιρείας και φυσικά και τις προσφορές. Και ξεκινάμε. Το πρώτο μας άρθρο δημοσιεύτηκε στις 30 του προηγούμενου μήνα και λέει πως τα πλεονεκτήματα της συνδρομικής αερογέφυρας U-Sky έχουν επισημανθεί περισσότερες από μία φορές στα υλικά σχετικά με την χαμηλή κατανάλωση υλικών, το χαμηλό κόστος και τις χαμηλές απαιτήσεις χρήσης γης, την υψηλή αξιοπιστία, την ανθεκτικότητα και ασφάλεια, τον υψηλό βαθμό ενσωμάτωσης στις αστικές υποδομές και σε όλες τις τοπικές και κλιματικές συνθήκες
Η τεχνολογία String Rain Flyover με χορδές επιδεικνύει απόλυτη ευελιξία, προσαρμόζοντας τις απαιτήσεις των πελατών, την τοπική αρχιτεκτονική ή τα χαρακτηριστικά του τοπίου. Η εταιρεία κάνει το σύστημα μεταφορών όχι απλώς μέρος της αστικής υποδομής, αλλά και ορόσημο. Μοντέρνος ή κλασικός σχεδιασμός εταιρείου, επιβατική κίνηση, μεγέθη ανοιγμάτων και πολλά άλλα δημιουργούνται σε συνεχή διάλογο με το πελάτη. Και για να επιβεβαιωθεί αυτό, απαιτείται άλλη μία ματιά στα έργα, στα δύο ερευνητικά κέντρα. Η πίστα δοκιμών νούμερο 1 στο U-Sky Center είναι μια ευέλικτη δομή τροχιάς σχεδιασμένη για χαμηλή κίνηση επιβατών. Αυτός ο τύπος τροχιάς με ανοίγματα 100 και 200 μέτρων ενσωματώνει δομικό μινιμαλισμό σε κάθε στοιχείο. Η χαμηλή τάση των χορδών, ο συμπαγής σχεδιασμός και η ευκολή εγκατάσταση θα επιτρέψουν την ενσωμάτωση ενός τέτοιου συγκροτήματος μεταφορών ακόμη και σε μια πυκνοκατοικημένη πόλη. Το δοκιμαστικό κομμάτι νούμερο 4 στο U-Sky Center είναι μια ημιάκαμπτη δομή τροχιάς. Ένα παράδειγμα για το πώς μπορούν να μετακινηθούν βαριά φορτία και μεγάλη επιβατική κίνηση σε μεγάλες αποστάσεις. Εδώ εφαρμόζεται η ισορροπία των ανοιγμάτων των 144 μέτρων και 288 μέτρων, της τάσης και του ίδιου βάρους της δομής της τροχιάς, όχι όμως περισσότερο από 300 κιλά ανά γραμμικό μέτρο. Η άκαμπτη δομή τροχιάς στο Ecatechna Park καταδεικνύει την σκοπιμότητα του συγκροτήματος μεταφορών ως μεταφοράς υψηλής ταχύτητας και μεταφοράς επιβατών. Τοποθετούνται ενδιάμεσα συρρήγματα με σκολοπάτια 50 μέτρων. Τα μικρά ανοίγματα και η άκαμπτη δομή ζευτών εξασφαλίζουν ελάχιστη απόκληση κατά την διέλευση των οχημάτων, που σημαίνει υψηλή επιπεδότητα τροχιάς και άνεση για τους επιβάτες. Το Ecatechna Park έχει εφαρμόσει πίστες δοκιμών με ημιάκαμπτες και ελαφριές κατασκευές που λειτουργούν για περισσότερα από 5 χρόνια. Αυτές οι πίστες χρησιμοποιούνται για την εξάσκηση των ορίων ταχύτητας, των καταστάσεων έκτατης ανάγκης και επίσης παρέχουν βόλτες επίδειξης για τους επισκέπτες. Οι πίστες στο U-Sky Center και το Ecatechna Park δεν είναι απλώς δοκιμαστικές διαδρομές. Αποτελούν παραδείγματα για το πόσο ο όμιλος εταιρείων μπορεί να είναι ευέλικτος στην προσέγγιση του στις απαιτήσεις και τις επιθυμίες των πελατών. Είναι μια επίδειξη του πώς δημιουργούνται τα συγκροτήματα μεταφορών σε διάλογο με τις αστικές υποδομές και την φύση. Το επόμενο μας άρθρο δημοσιεύτηκε στις 3 αυτού του μήνα. Οι αρχές της περιοχής του Λένιγκραντ ενδιαφέρονται για να χρησιμοποιήσουν τις λύσεις μεταφοράς και υποδομής που προσφέρει η Unis Kitchen Technologies, ένα από τα πιθανά έργα και η κατασκευή μιας υπερυψωμένης αερογέφυρας με σιδηροδρομικές χορδές στην πόλη Μουρίνο και την Νόβα Ιντιβιάτκινα. Προτάσεις για την υλοποίηση της μεταφοράς δεύτερο επίπεδο υποβλήθηκαν στον κυβερνήτη της περιφέρειας του Λένιγκραντ, Αλεξάνδρ Νταζτζένκα. Προκειμένου να εκτιμηθεί το κόστος κατασκευής των συγκροτημάτων UST, ο κυβερνήτης έδωσε εντολή στις επιτροπές μεταφορών και πολυδομικού σχεδιασμού να υπολογίσουν τον μοντέλο σχεδιασμού μαζί με την Unis Kitchen Technologies. Οι εκπρόσωποι του Δήμου ενδιαφέρονται για το προϊόν της Unis Kitchen Technologies, το οποίο θα βοηθήσει στην ανακούφιση της κυκλοφοριακής συμφόρησης και στη μείωση του χρόνου ταξιδιού. Η εταιρεία προσφέρει λύσεις με τη μορφή συμπλεγμάτων UST που επιτρέπουν στα σιδηροδρομικά ηλεκτρικά οχήματα να ταξιδεύουν σε ειδική αερογέφυρα πάνω από το έδαφος, αποφεύγοντας έτσι ατυχήματα και εμποτιλιαρίσματα. Ταυτόχρονα, η περιέφηση της διαδρομής UST καθιστά δυνατή τη λήψη μιας βέλτισης διαδρομής, η οποία θα μειώσει το χρόνο ταξιδιού και θα βοηθήσει στην ανακατομή της επιβατικής κρίσης. Προχωράμε στο επόμενο μας νέο, το οποίο δημοσιεύτηκε στις 4 του μηνός. Ένα σημαντικό ορόσημο επιτεύχθηκε στο κέντρο δοκιμών και επιστοποίησης U-Sky. Η U-Sky Transport με επιφάνεια ανακοίνωσε ότι το U-Bus ετοιμάζεται επί του παρόντος για εκτόξευση στην δοκιμαστική πίστα νούμερο 4 και θα παραδοθεί
στην τοποθεσία οποιαδήποτε μέρα. Υπάρχει βίντεο στο σχετικό άρθρο το οποίο μπορείτε να δείτε και δείχνει την διαδικασία εγκατάστασης της δομής πίστας στην δοκιμαστική γραμμή νούμερο 4. Και αυτά με τα νέα, τώρα θα προχωρήσουμε στην προσφορά. Πριν εξηγήσω λίγο αυτό που βλέπετε, να πω πως στις 13 Απριλίου του 2023 το έργο πέρασε σε νέο στάδιο 15,1 και αυτό είναι ένα νέο ρώσιμα στην ιστορία της ανάπτυξης των μεταφορών με χορδές. Για να γιορτάσει τη μετάβαση του έργου στο στάδιο αυτό, ξεκίνησε μια πρόθεση όπου επέστρεψαν τα κουπόνια επί 2 και επί 1,5 για αυξημένα μπόνους, παραπομπής και την ευκαιρία να επισκεφτείτε τα κέντρα U-Sky. Η προσφορά κοντεύει να τελειώσει, οπότε όποιος ενδιαφέρεται μπορείτε να κάνει την επένδυση. Εδώ πέρα βλέπουμε, ας πούμε, θα σας πω για παράδειγμα το πακέτο Senior, που είναι το προ τελευταίο από κάτω αν το πάρουμε. Βλέπουμε εδώ ότι άμα το διαλέξουμε, σημαίνει πως θα πληρώνετε $100 ανά μήνα για 5 μήνες. Θα πάρετε 11.500 μερίδια και αν έχετε το κουπόνι επί 2 θα πάρετε συν 11.500 μερίδια και επίσης εάν πραγματοποιήσετε τις πρώτες 2 πληρωμές μαζί η εταιρεία σας δίνει επίσης μπόνους 500 μερίδια εάν πάρετε το senior, διότι άμα πάρετε κάποιο άλλο πακέτο για παράδειγμα το business, το μπόνους σας θα είναι συν 2.000 μερίδια, όπως βλέπετε. Ελπίζω να καταλάβετε για το πώς λειτουργούν εδώ με τα πακέτα. Μπορείτε να τα δείτε αυτά και στο δικό σας προσωπικό γραφείο. Θα σας δείξω και λίγο και αυτά εδώ, που επίσης μπορείτε να τα δείτε. Για παράδειγμα, εδώ έχουμε το παιδικό πακέτο, το φοιτητικό, το Fast Start. Εάν πάρετε το παιδικό, βλέπετε επένδυση $65 ανά μήνα και άμα έχετε επίσης το δικό σας κουπόνι επί 2, παίρνετε επιπλέον 14.625 μερίδια. Όλα αυτά μπορείτε να τα βρείτε στο δικό σας back office. Όπως βλέπετε έχει μείνει μία μέρα και κάτι ώρες, οπότε αν ενδιαφέρεστε για αυτή την παρουσίαση, για αυτή την προσφορά, συγγνώμη, μπορείτε να την πραγματοποιήσετε. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κουράτερ, με τον δικό σας σπόνσορα ή αλλιώς, άμα είσαστε στα chat που έχουμε για τους συνεργάτες μας, μπορείτε και εκεί να κάνετε κάποιες ερωτήσεις ή ό,τι άλλο σας ενδιαφέρει. Και με αυτά τελειώνει εδώ η δικιά μας παρουσίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Σας εύχομαι ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας, ένα καλό υπόλοιπο της εβδομάδας και φυσικά από τώρα σας λέω και σας εύχομαι καλές γιορτές. Θα τα ξαναπούμε μετά τις γιορτές. Καλό σας βράδυ.